Οι οποίοι εν μέσω κρίσης θα πρέπει να καταλάβουν ότι τα υπέρευα ποσά που ζητούν για τα ενίκια είναι αδύνατα να καταβληθούν από τους επαγγελματίες. Ας μειώσουν λοιπόν και αυτοί τις τιμές για να παίρνουν τα χρήματά τους και όχι να φτάνουν σε δυσάρεστες καταστάσεις με τους ενοικιαστές τους. Θα ήθελα να πω ότι είχαμε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, τον κ. Αρμενάκη, που μας είπε τα εξής. Όσον αφορά το θέμα των ενοικιαστασίων, είναι για να είμαστε κατοχυρωμένοι ενοικιαστές, υπάρχουν πολλές πλέον αποφάσεις δικαστηρίων, οι οποίες δικαιώνουν τον ενοικιαστή για την επίλυση μισθωτικής σχέσης και έχει επιτευχθεί μείωση μέχρι και 27% επί των ενοικίων από τα δικαστήρια. Αυτό επιτυγχάνεται μετά από αγωγή του ενοικιαστή προς τον ιδιοκτήτη, αλλά δεν νομίζω ότι ο ιδιοκτήτης θα φτάσει σε τέτοια γεγονότα. Στη συνέχεια θα έχουμε τη δυνατότητα να αναφερθούμε εκτενέστερα για όλα τα παραπάνω. Ας περάσουμε τώρα στο συλλόγο μας. Καταρχάς ήρθαμε κοντά σε όλα τα μέλη μας, αφού γραφτήκαμε τα προβλήματά τους και καταφέραμε να εισπράξουμε συνδρομές χρόνων με αποτέλεσμα να λυθούν πολλά από τα οικονομικά προβλήματα του Συλλόγου. Επίσης, κάναμε πολλές εγγραφές νέων μελών από τα γύρω χωριά και την ορεινή Νάξο και μέσα από την πόλη της Νάξο. Λύσαμε το πρόβλημα της στέγης των γραφείων μας με οικονομικότερο τρόπο, πληρώνοντας χαμηλότερο ενίκιο, λιγότερο και από το μισό από τα χρήματα που δίναμε στο προηγούμενο γραφείο. Συσπηρώσαμε τα μέλη μας και κάναμε απεργίες με μεγάλη συμμετοχή και επιτυχία. Κάναμε πολλά συμβούλια και είχαμε άπειρες συμμετοχές σε συναντήσεις, προσκλήσεις, κοπές πίτα, συνέδρια κλπ. Εδώ και στην Αθήνα. Συναντηθήκαμε με όλους τους φορείς της Νάξου, τους υποψήφιους δημάρχους και τα ΜΜΕ για την κοινή αντιμετώπιση τοπικών θεμάτων όπως το ακτοπλοϊκό, το λιμάνι, οι ενδοκυκλαδικές συγκοινωνίες και άλλα. Ενημερωθήκαμε με διαδοχικές συναντήσεις από αντιπροσώπους των επιμέρους κλάδων του εμπορίου, χρεοπόλες, χρυσοφόοι, φροντιστήρια, φωτογραφία κλπ. Για τα ιδιαίτερα προβλήματά τους. Στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Κυκλάδων κάναμε συνέλευση, συνάντηση με ομιλητή τον κύριο Ανδρέα Πράσινο με θέμα το παραεμπόριο και τα προβλήματά του. Τον ευχαριστούμε θερμά για τη συμμετοχή και τις συμβουλές του. Συμμετείχαμε στις γενικές συνελεύσεις και στις εκλογές της ΕΕ και της Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Ομόρων Νήσων. Λάβαμε μέρος στα Δέλτα Σίγμα του Επιμελητηρίου Κυκλάδων, καθώς και στα συνέδρια των Εμπορικών Συλλόγων των Κυκλάδων που έγιναν το 11 στην Αμοργό και το 12 στην Άνδρο. Εκεί συζητήσαμε διασυλλογικά τα προβλήματα όλων των νησιών, καταθέσαμε ψηφίσματα στις αρμόδιες υπηρεσίες για όλα όσα αποσχολούν τα νησιά μας, ακτοπλοϊκό, μεταφορές, ασφάλεια λιμανιών, συγκοινωνίες και παραεμπόριο. Συμμετείχαμε στις παρελάσεις των εθνικών εορτών καθώς και στην Ιερά Πανήγυρη της Χρυσοπολίτισσας που είναι η προστάτητα του Συλλόγου μας με αρτοπλασία κάθε χρόνο για να μας δίνει ευλογία και προστασία. Κάναμε εορταστική εκδήλωση και κοπή πίτας όπου υπήρξε μεγάλη συμμετοχή από όλα τα ζαχαροπλαστεία με υπέροχες πίτες και ευρεία συμμετοχή κόσμου και ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους αυτούς που συμμετείχαν. Τώρα θα ήθελα να αναφερθώ στο πραγματικά τεράστιο επίτευγμα του Συλλόγου μας. Σταματήσαμε να πληρώνουμε τη security για τη δίωξη του παρεμπορίου και καταφέραμε και πήραμε εισαγγελική εντολή τον Αύγουστο του 2010, μόλις αναλάβαμε σαν νέο διοικητικό συμβούλιο, η οποία αποτελεί ένα δυνατό όπλο για το Σύλλογό μας. Με όλα τα σώματα ασφαλείας δίπλα μας κρατάμε το νησί καθαρό από τους παράνομους μικροπολιτές και κανένας από αυτούς δεν μπορεί να θίξει τα συμφέροντα των καταστηματαρχών. Αυτή είναι και η ταυτότητα που έχουμε σαν δίωξη παραμπορίου και ο κύριος Στρατούρης. Μας την έχουν δώσει από το Δήμο και μπορούμε και καλούμε ανά πάσα στιγμή δούμε μικροπολιτή παραέμπορο. Οπουδήποτε τον δούμε, μπορούμε να καλέσουμε τη Δημοτική Αστυνομία και κατασχέει χιλιάδες εμπορεύματα. Έχουμε κάνει μέχρι τώρα κατάσχεση. Σε αυτό το σημείο, όποιος θέλει μπορεί να πάει να δει κάτω από το υπόγειο του Δήμου. Υπάρχουν εκεί τα κατασχεθέντα και μπορείτε να πάτε να το δείτε. Σε αυτό το σημείο, θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Αντιδήμαρχο κύριο Λιανό, που σε κάθε κλίση μας ανταποκρίθηκε άμεσα όλα αυτά τα χρόνια. Καθώς επίσης τον κύριο Διοικητή, το ΑΤΑΧ στην Άξου, τον κύριο Λιμενάρχη και το Λιμενικό Σώμα, καθώς και το Σώμα της Δημοτικής Αστυνομίας. Με τη συμβολή τους κατασχέσαμε επανειλημμένως πολλά εμπορεύματα που είναι αδύνατο αυτή τη στιγμή να τα παραθμίσω αναλυτικά. Πιστεύουμε ότι με την επισταμένη πάταξη του παρεμπορίου διαφυλάξαμε πολλά από τα διαφυγόντα κέρδη όλων των επαγγελματιών του νησιού μας.
Μετά από μεγάλο αγώνα καταφέραμε να παραμείνουν στην Άξο η Εφορία και το ΤΕΒΕ. Με ενέργεια του Προεπαγγελματικού Συλλόγου, το ΤΕΒΕ φιλοξενήθηκε στα γραφεία μας επί 3 χρόνια. Στη συνέχεια ζητήσαμε την οικονομική βοήθεια και των άλλων φορέων, οι οποίοι πρόθυμα ανταποκρίθηκαν και έτσι μέχρι σήμερα φροντίζουμε όλοι μαζί για το ενίκιο του. Εδώ θα ήθελα να επισημάνουμε και τη δική μας συμβολή και προσπάθεια στο να παραμείνει το ΤΕΒΕ στην Άξο μας. Ταξιδεύσαμε στην Αθήνα, συναντήσαμε τη διοικητή του ΤΕΒΕ, κυρία Κωτίδου, η οποία προς τιμήν της μας δέχτηκε, μας άκουσε και συνένεσε στο αίτημά μας να παραμείνει η υπηρεσία του ΤΕΒΕ στην Άξο και την ευχαριστούμε θερμά γι' αυτό. Επίσης, να ευχαριστήσουμε τον πρόεδρο της ΕΣΕΕ, κύριο Κροκίδη, καθώς και τον κύριο Πολενάκη του ΔΣ της ΕΣΕΕ, που συνέβαλαν καταλυτικά για αυτήν την απόφαση. Η τελευταία εξέλιξη σε σχέση με αυτό το θέμα είναι ότι μετά από εντολή του Υπουργού, κυρίου Βρούτση, προς τους διοικητές των αρμοδίων ταμείων του ΤΕΒΕ, θα συστεγαστεί με το ΙΚΑ στο κτίριο που ήδη συστεγάζεται το ΙΚΑ και έτσι θα ελαφρυνθούμε όλοι οι φορείς από το δυσβάστακτο κόστος του ενοικίου του. Προσπαθήσαμε και καταφέραμε κατά το καλύτερο δυνατόν να εφαρμόζεται το ωράριο που ορίζεται κάθε φορά από τον Εμπορικό Σύλλογο, ώστε να μην υπάρχουν μεταξύ των μελών παράπονα και αθέμητος ανταγωνισμός. Επίσης, το εκδώσαμε με χορηγίες διαφημίσεις, μηδενίζοντας το κόστος της έκδοσής του. Βοηθήσαμε όσο ήταν δυνατόν με φιλανθρωπικές δράσεις τους πάσχοντας συνανθρώπους μας. Μέσα και από όλες τις οργανώσεις και σε συνεργασία με αυτές, όπως η ΝΟΒΕ και ο Θεόφιλος, με δική μας επιμέλεια και πρωτοβουλία, στείλαμε στο νοσοκομείο και στα σώματα ασφαλείας ηματισμό, αναλώσιμα και φαρμακευτικά υλικά, καθώς και επάγειο εξοπλισμό. Ευχαριστούμε πολύ και την ΟΒΕ και τον επίτιμο πρόεδρο της, κύριο Λεγάκη, καθηγητή μικροβιολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, για τη βοήθειά του στο θεάριστο αυτό έργο. Σταθήκαμε αρρωγείς για τα αμαία που τόσο έχουν ανάγκη τη βοήθεια όλων μας. Με αγαθά που προσφέραμε για την εκδρομή τους, βοηθήσαμε την πραγματοποίησή της. Εδώ θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους καθηγητές αυτών των παιδιών για την εξαιρετική δουλειά, την προσφορά και το έργο τους και θα είμαστε πάντα δίπλα τους οτιδήποτε μας χρειαστούν και εφόσον μπορούμε και γίνεται αυτό. Τώρα, στον τομέα της διαφήμισης και της προβολής του νησιού, συνεργαστήκαμε με τους υπόλοιπους φορείς για το θέμα του ΙΦΟ και ως το λιμάνι της Νάξου, όπου κάθε επαγγελματίας μπορεί να προβληθεί και επισκέπτης του νησιού βγαίνοντας από το πλοίο μπορεί να πάρει πληροφορίες που χρειάζεται για το νησί, τα καταλήματα, τα καταστήματα κτλ. Για ένα ακόμα ΙΦΟΚΙΟΣ περιμένουμε τη θετική απάντηση από τον ΟΛΠ, όπου θα στηθεί στις αίθουσες αναμονής του. Το επίτευγμα αυτό θα είναι πολύ σημαντικό για τη διαφήμιση του νησιού μας και ευχαριστούμε τον Αξώτη Πρόεδρο του ΟΛΠ, Πειραιός κ. Νομερίτη, που θα μας βοηθήσει στην πραγματοποίησή του. Αυτό θα αποφέρει εισρωή χρημάτων στους συλλόγους μας. Θα ήθελα να προσθέσω εδώ ότι πριν από 2 χρόνια περίπου πριν 2 χρόνια περίπου, έπειτα από ατελείωτες συναντήσεις, καταφέραμε και συμφωνήσαμε οι φορείς σε συνεργασία να συνεργαζόμαστε σε πολλά από τα τρέχοντα θέματα του νησιού με μεγάλη ως τώρα επιτυχία. Γι' αυτό και εξηγεί το θέμα του ΙΦΟΚΙΟΣ και όλα τα υπόλοιπα για το ΤΕΒΕ και αυτά που είπα πριν. Επίσης, συναντηθήκαμε με τους αντιπροσώπους όλων των κομμάτων προεκλογικά και μετακλογικά, τους παραθέσαμε τα προβλήματα του νησιού μας, εθιμοτυπικά επισκεφτήκαμε το Σεβασμιότατο Καλλίνικο και το Δήμαρχο Νάξου. Συμμετείχαμε στις δράσεις για την παραμονή του νοσοκομείου στην Άξο και μαζί με τους άλλους φορείς καταφέραμε να δημιουργηθούν 12 οργανικές θέσεις γιατρών με αντίστοιχες ειδικότητες στο αμέσως επόμενο διάστημα. Στο Δήμαρχο Νάξου, κύριο Μαργαρίτη, έχουμε καταθέσει προτάσεις μας για τα καθημερινά προβλήματα της πόλης μας, όπως πεζοδρόμια, κυκλοφοριακό, ενδοσυγκοινωνία, φωτισμό, ονομασίες δρόμων και αριθμούς. Τα άμεσα σχέδιά μας είναι να εκδώσουμε για όλα τα μέλη είναι ο εξυγχρονισμός των γραφείων μας με site και ενημέρωση των μελών μας και του Συλλόγου άμεσα και γραμματιακή υποστήριξη. Και επίσης είναι να εκδώσουμε για όλα τα μέλη του Συλλόγου μας που είναι ταμιακώς εντάξει μία ταυτότητα μέλους με την οποία θα έχουν πρόσβαση και έκδοση σε συμβεβλημένα καταστήματα, εστιατόρια, πλοία, εντός και εκτός Νάξου, καθώς και σε νοσηλευτικά ιδρύματα για εξετάσεις και ιατρικές υπηρεσίες.
Επίσης θα θέλαμε να στήσουμε μια τράπεζα αίματος του συλλόγου μας, που θα είναι των εμπόρων και επαγγελματιών της Νάξου και θα εξυπηρετεί άμεσα τα μέλη και τις οικογένειές τους. Έχουν εγκριθεί κονδύλια για σεμινάρια αγγλικών υπολογιστών marketing που θα υλοποιηθούν πολύ σύντομα. Αυτή τη στιγμή τρέχει πρόγραμμα για την απορρόφηση ανέργων με 100% επιδότηση στο μισθό και τις ασφαλιστικές εισφορές τους. Το πρόγραμμα αυτό πραγματοποιείται σε συνεργασία με τους άλλους φορείς. Επίσης υπάρχουν σε εξέλιξη και τα σεμινάρια των τεχνικών ασφαλείας, πάλι με συνεργασία των φορέων. Τελειώνοντας, θα ήθελα να σας θυμίσω ότι ο Εμποροεπιχειρηματικός Σύλλογος είναι από τους παλαιότερους, δυναμικότερους των Κυκλάδων. Και έτσι, και από τους μεγαλύτερους. Έτσι πρέπει να τον κρατήσουμε. Ο ρόλος του στις δύσκολες στιγμές που περνάει το νησί είναι όχι απλά σημαντικός, αλλά καταλυτικός. Ας τον κρατήσουμε λοιπόν τόσο ψηλά όσο τον ανεβάσαμε και ας αφήσουμε τις μικροπολιτικές, τις αντιπαραθέσεις προσωπικές και μη και τις μικρότητες. Σκοπός του Συλλόγου είναι να στέκεται κοντά στα μέλη του, να δίνει λύση στα προβλήματά τους και όχι να ασχολείται με παρετήσεις που άγουν και φέρονται ανέτια. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω τους συνεργάτες μου πάρα πολύ, όλους που αυτά τα 3 χρόνια με έκαναν να καταλάβω τι σημαίνει πραγματικά να είσαι άνθρωπος, όλους τους φορείς της Νάξου που η συνεργασία μας ήταν άψογη και αν καταφέραμε κάποια πράγματα, οφείλονται σε αυτή τη συνεργασία. Αυτούς που στάθηκαν δίπλα μου, αλλά και απέναντί μου. Και όλοι μαζί να πάμε για τις επόμενες εκλογές με ένα δυνατό ΔΣ, ώστε να κρατήσουμε το σύλλογό μας δυνατό, δημοκρατικό, με αρχές και αξίες όπως το αρμόζει. Ζητάμε συγγνώμη για όλα όσα δεν καταφέραμε να πραγματοποιήσουμε και υποσχόμαστε μετά τις εκλογές ως νέο Διοικητικό Συμβούλιο να προσπαθήσουμε ακόμα πιο πολύ με δίχως αντιπαλότητες. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους ανθρώπους, εμπόρους και επαγγελματίες που στάθηκαν αρρωγοί στο έργο μας, να προσφέρουμε σε οικονομικά αδύναμους συμπολίτες μας διάφορα αγαθά όλα αυτά τα 3 χρόνια. Εκείνοι ξέρουν ποιοι είναι και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχόμαστε το νέο ΔΣ που θα εκλεγεί στις 28 Απριλίου 2013, Κυριακή ημέρα των Βαΐων, να δουλέψει ενωμένο αυτή τη φορά και να σταθεί επάξια δίπλα στα μέλη του. Ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας όλους και όσους παρευρεθήκατε σήμερα εδώ, μας ακούσατε, αξιολογήσατε τις πράξεις μας και θα θέλαμε να είστε κοντά στο Σύλλογο με προτάσεις, παρατηρήσεις και ενεργή συμμετοχή. Δεν είμαστε παντογνώστες. Περιμένουμε πάντα και το δικό σας λόγο για να γίνουμε καλύτεροι. Το επόμενό μας ραντεβού λοιπόν στις εκλογές. Καλή επιτυχία σε όλους και σε όλες. Ευχαριστώ πάρα πολύ, πραγματικά μέσα από την καρδιά μου. Έκανα και εγώ φίλους, πολλούς, πάρα πολλούς. Εχθρούς πιστεύω δεν έκανα κανέναν, γιατί δεν ήθελα ούτε το κακό, κανενός, ούτε τίποτα. Ανέβηκα σε αυτή τη θέση τυχαία, βγήκα πρώτη στους ψήφους και ανέβηκα σε αυτή τη θέση τυχαία. Ούτε ήξερα από διαδικαστικά, ούτε ήξερα από συνδικαλιστικά, ούτε τίποτα. Ήρθα εδώ μόνο για να δουλέψω. Δεν ήρθα ούτε να κερδίσω τίποτα, ούτε να μου δώσουν, μόνο να προσφέρω.